Ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικών Γυμναστηρίων θα ήθελα και εγώ να καταθέσω με τη σειρά μου τους δικούς μας προβληματισμούς και τα προβλήματά μας. Έχουμε στο Δήμο Καλαμαριάς το Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας, που ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, και καλύπτει μια έκταξη 80 στρεμάτων. Ένα αθλητικό κέντρο φιλέτο, που σίγουρα κάποια στιγμή θα μπει, αν δεν έχει ήδη μπει, στο μάτι ιδιωτών επενδυτών, που μελλοντικά ίσως καλεστούμε όλοι μας να βάλουμε πλάτες να υπερασπιστούμε τη λαϊκή ιδιοκτησία σε όφελος των πολιτών, με μόνη εξυπηρέτηση τον μαζικό, σωματιακό και λαϊκό αθλητισμό. Αν λάβουμε υπόψη και το παράδειγμα του ΕΑΚ του Αγίου Κοσμά στην Αθήνα, που ζητάει ο επενδυτής ΔΕΛΤΑ τμηματικά να διάσουν τις εγκαταστάσεις χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι εγκαταστάσεις με την κατάσταση στο ελληνικό, όπως είχαν δεσμευτεί από την αρχή όλες οι κυβερνητικές αρχές που πέρασαν, αλλά και του Ποσειδονίου Αθλητικού Κέντρου στη Νέα Παραλία, στα σύνορα της Καλαμαριάς, που ούκο λίγες φορές στο παρελθόν χρειάστηκε να παρέμβουμε δυναμικά για να μην δοθούν σε ιδιώτες, κρίνεται απαραίτητη η επαγρύπνηση όλων μας. Μην χάσει η Ανατολική Θεσσαλονίκη τους δύο βασικότερους, αν όχι μοναδικούς, πυλώνες άθλησης των παιδιών μας και των πολιτών μας. Στη Μίκρα έχουμε τρία γυμναστήρια, που κλειστά γυμναστήρια, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. Έχουμε κλειστό γυμναστήριο πάλης. Έχουμε κλειστό γυμναστήριο γυμναστικής, το μοναδικό ίσως στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αθλητικό ξενοδοχείο. Έξι ανοιχτά γήπεδα τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα ανοιχτό γήπεδο χάντμπολ, ένα ανοιχτό γήπεδο beach volley, ένα κλειστό beach volley. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε το μέγεθος. Ένα ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και ένα κλειστό γήπεδο βαρέων αθλημάτων TAF 4 που είναι υποκατασκευή. Η κατασκευή είχε αρχίσει το 1980 και μέχρι σήμερα συνεχώς επεκτείνεται. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και το κλειστό γυμναστήριο του Βότσι, όπου φιλοξενεί και εκεί πολλά αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κλπ. Όπως και του γηπέδου του γυμναστηρίου του Φίνικα, που είναι και γήπεδο, το οποίο η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι περνάει στα χέρια του Δήμου Καλαμαριάς. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στο γυμναστήριο της Μίκρας είναι ελάχιστοι. Μόλις 9 από τους 44 που εργαζόμαστε σε όλα τα ΕΑΚ που εξυπηρετούν γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αθλητικά, όλα τα αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης πλην του Καφτατσογλίου. Κάποτε υπηρετούσαν 140 και πάνω εργαζόμενοι. Ενώ παράλληλα λείπουν σοβαρές ειδικότητες όπως νοσηλευτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κυπουροί, συντηρητές, φύλακες, καθαριστές κλπ. Τα χέρια μας λύνουν κατά διαστήματα οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι από τα κοινοφελή και τον ΑΣΕΠ, αλλά δεν λύνει αυτό το πρόβλημα και ξαναγυρνάμε όταν τελειώνουν οι συμβάσεις τους στις εργολαβίες που στοιχίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι στοιχίζουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού ή καλούνται οι λιγοστοί μόνιμοι εργαζόμενοι να κάνουν και χρέη φύλαξης κυπουργικής καθαριότητας συντήρησης κτηρίων πέραν των ειδικοτήτων τους σε βάρος της ποιότητας της ίδιας της ζωής τους, αφού πολλές φορές αναγκάζονται να απασχολούνται και 7 μέρες τη βδομάδα σε εγκαταστάσεις για να γίνουν οι εργασίες. Σε λίγο τελειώνουν πάλι οι συμβάσεις των συμβασιούχων. Και δεν ακούγεται τίποτα ακόμα για παράταση, για μονιμοποίησή τους, τίποτα, αφού καλύπτουν όλοι τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι όλοι άτομα που ευάλωτες τις ομάδες. Εμείς είμαστε υπέρ της μονιμότητας όλων των εργαζομένων. Δεν είμαστε υπέρ των εναλλαστικών συμβάσεων. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε στα σωματείο. Αποτέλεσμα φυσικά θα είναι να μην υπάρχει σωστή παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, στον αθλούμενο, στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά να είναι σε βάρος των ίδιων των αθλητικών εγκαταστάσεων, αφού γίνεται λοιπή συντήρηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μην ξεχνάτε, τα γυμναστήρια έχουν ως στόχο τη στήριξη του μαζικού, λαϊκού και σωματιακού αθλητισμού. Και να σταθώ λίγο στον πολίτη, που είναι βασικό. Ένας πολίτης που πληρώνει τους φόρους για τη λειτουργία των εθνικών γυμναστηρίων, αλλά πλέον η πρόσβασή τους σε αυτούς έχει γίνει απαγορευτική. Και αυτό λόγω των εισιτηρίων που πρέπει να πληρώνει για την άθλησή του, ενώ θα έπρεπε να είναι δωρεάν για όλους. Και αν συνυπολογίσουμε και τη μηνιαία συνδρομή στα σωματεία για να αθληθούν τα παιδιά τους, που είναι τεράστια, καθιστά την άθληση απαγορευτική και αγαθό για λίγους. Πρέπει άμεσα να ασκηθεί κοινωνική πολιτική στον αθλητισμό και να έχει πρόσβαση
στα ευεγερτήματά του ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης. Κυρίως οι νέοι και όσοι το έχουν άμεσα ανάγκη. Θα μπορούσε να υπάρξει στήριξη φυσικά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν περισσότερα μέσα για να στηρίξει τα αθλητικά κέντρα στην καθαριότητα, το πράσινο και όπου αλλού μπορεί, γιατί οι δημότες τους είναι αυτοί που αθλούνται σε αυτά και τα παιδιά των δημοτών τους. Και μάλιστα σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά η ίδια η πολιτεία, χρηματοδοτώντας τους δήμους για τον αθλητισμό και τον σκοπό αυτό. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό. Προάγει πολιτισμό και πρέπει να είναι ελεύθερος και προσβάσιμος για όλους. Απαραίτητος για την υγεία, ψυχική και σωματική, και με τη βοήθεια των εργαζομένων ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες άθλησης και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του αθλητισμού. Ανήκει στο λαό. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και ξέρω ότι το ΚΚΕ θα σκύψει στα προβλήματα του αθλητισμού.